Σήμερα είναι ο επίλογος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν ένα μήνα περίπου με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, που από κοινού διοργανώσαμε το Σύλλογο Παλεμάχων της Λέσβου, η Ελληνική Αστυνομία δια της Ένωσης Αξιωματικών Λέσβου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, διοργανώσαμε έναν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με την ομάδα των Παλεμάχων και τη Μικτή της Αστυνομίας και του Λιμενικού, ο οποίος διεξήχθη στις 29 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης. Σαν επιστέγμα και ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, είναι η σημερινή μέρα με την που καταφέραμε και συγκεντρώσαμε τις ποσότητες των τροφίμων αυτών, οι οποίες είναι γύρω στους 2 τόνους, που πιστεύουμε ότι διαχειρός του πατέρα Γρηγορίου και του πατέρα Ευσταθείου τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στο Πλωμάρι, θα διανεμηθούν σε ανθρώπους, σε συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη και πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στο να ανακουφίσουμε συνανθρώπους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον απλό, ανώνυμο και επώνυμο κόσμο του νησιού μας που με το ελάχιστο τίμημα των 2 ευρώ που κατέβαλε, που ήταν το αντίτιμο του εισιτηρίου για τον ποδοσφαιρικό αυτόν αγώνα, συνέβαλε τα μέγιστα στο να έχει αντίκρισμα αυτή η προσπάθειά μας, που η οποία ελπίζουμε να βρει μιμητές και όχι εμπόδια, διότι έχουμε σκοπό να επαναλάβουμε τη δράση μας αυτή και ευελπιστούμε εκ νέου στην όποια βοήθεια από τον απλό κόσμο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου για τη συμπαράστασή του στην όλη διοργάνωση, τους χορηγούς που επίσης συνέβαλαν τα μέγιστα, όπως είναι η Φόθνετ, το κατάστημα, η αντιπροσωπείες του Χρόνιου του Λύκου, το ψητοπολείο Ψιλορίτης, η καφετέρια Μάνκι, καθώς επίσης αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στο Δήμο Μυτιλήνης δια του νομικού προσώπου παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον κύριο Αστυρακάκη, στον κύριο Λάκη Κυπαρίση, όπως επίσης και στον Νίκο τον Κουκούλα τον Γεωπόνο, οι οποίοι μπορούσαν να επικαλεστούν τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες και να μην μας χορηγήσουν το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας αυτός, αλλά παρόλα αυτά υπερκέρασαν τις όποιες δυσκολίες, διότι ο σκοπός μας ήταν ιερός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι και σας έχουμε καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Βεβαίως, όπως προείπα, αυτή η επαρχία σε συνεργασία τόσο με το Σύλλογο Παλεμάχων όσο και με τους συναδέλφους της Ελληνικής Αστυνομίας έχουμε σκοπό να επαναλάβουμε αυτές τις δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και πιστεύω και εκτός νησιού επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση άπορων συνανθρώπων μας. Δεν κοστίζει, αξίζει. Το μόνο που κόστησε εμάς ήταν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας. Και στους συμπολίτες που ενίσχυσαν την προσπάθειά μας αυτή, ήταν ένας καφές ή ένα πακέτο τσιγάρα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, να έχει δύναμη, να έχει δύναμη. Να ευχαριστήσω όπως και όλοι μετάφυγε όλο τον κόσμο που συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια. Απλώς εμείς, σαν αστυνομία, λιμενικό και οι παλέμαχοι, οι ποδοσφαιριστές, μετουσιώσαμε την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο σε μια συνεισφορά στον απλό κόσμο. Ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια. Ελπίζω αυτό που καταφέραμε να έχει αντίκρισμα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας είπα, δεν σταματάμε εδώ. Σε συνεργασία, είχαμε μια άψογη συνεργασία με την Λιμενικό και με την αστυνομία και σε όλους αυτούς και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως που βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια. Σας είπα, έπειτε συνέχεια και οι βετεράνοι θα είναι πάντα παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις και να βοηθάνε οποιουσδήποτε, όχι μόνο άπορους, οποιουσδήποτε έχει ανάγκη και τη βοήθειά μας. Να ευχηθούμε καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε και το Λιμενικό και την αστυνομία, τους παλέμαχους, τον Δήμο και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία μας δίνει 2 τόνους τρόφιμα, αξιόλογη, και εκείνο το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα σήμερα είναι ότι
θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Εμείς, σαν Εκκλησία, η Μητρόπολη Δημητηρίδης, βλέπετε ότι εδώ και ένα χρόνο, και όχι μόνο, συνεχίζει, ας πούμε, να δίνει τρόφιμα και με το κοινωνικό παιδοπολείο της Μητηρίδης και το Πλωμαρίο σε άπορες οικογένειες, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα και έχουν πραγματική ανάγκη. Εκείνο λοιπόν που μας χαροποίησε σήμερα ιδιαίτερως είναι και τα τρόφιμα, αλλά ότι έπεται συνέχεια. Ευχαριστούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, και το Λιμινικό και την αστυνομία και τους παλέμαχους και το Δήμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Από τα τρόφιμα πότε θα μοιραστούν, πατέρα? Τα κοινωνικά παντοπολία και τα δύο είναι ανοιχτά. Διανέμουν τρόφιμα καθημερινά από το πρωί σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και εγώ με τη σειρά μου, είπαν όλα οι προηγούμενοι, να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν, να ευχαριστήσουμε αυτούς που είχαν την ιδέα για αυτή την προσπάθεια, αλλά και αυτούς που την έκαναν πράξη και με την αγάπη τους προς τον αθλητισμό αλλά και προς τον συνάνθρωπο, μετουσιώθηκε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Βέβαια, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση, αλλά ξεπερνάμε τα προβλήματα και συνεχίζουμε με τις όποιες δυσκολίες, δεν είναι πάντα ευχάριστα πράγματα. Θα έχουμε και δυσκολίες, αλλά επειδή ο σκοπός μας, όπως είπε και ο κύριος Λιμενάρχης, είναι ιερός, γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή και, όπως είπε και ο πατήρ Ευστάθιος, είναι παρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο το ότι οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή που έκαναν για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και όσο οι άνθρωποι θα έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που έχω να πω, σαν άνθρωπος που ασχολούμαι με τα τρόφιμα και στις οικογένειες που έχουν πρόβλημα, αλλά και επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του ποδοσφαιρικού αγώνα και από εδώ και πέρα θα είμαστε και εμείς στο πλευρό τους για να συμβάλλουμε ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα, όσο το δυνατόν περισσότερα, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όχι μόνο 2 τόνους τρόφιμα για τους άπορους της Μυτιλίνης και του Πλωμαρίου, αλλά δεκαπλάσια.